ταύτα μένε, διά μελέτα, η μένε, για να είναι φανερά η πάντα η προκοπή σου. Πρόσεχε σε αυτόν και στη διδασκαλία, επίμενε εις αυτά, διότι τούτο πράττων και σε αυτόν θελησώσει και τους ακούοντες σε. Είναι μια προτροπή του αδελφού μας του Παύλου προς τον Τιμόθεο, αλλά και από το Λόγο του Θεού, είναι για όλους εμάς. Είναι μια προτροπή για να στηρίξουμε τη ζωή μας πνευματικά και την πορεία μας να σταθμίσουμε τα βήματά μας και να ακολουθήσουμε ακριβώς τα, το βηματισμό που θέλει ο Ιησούς Χριστός και το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό έρχεται και λέει ταύτα μελέτα. Και αν δεν μελετάω το Λόγο του Θεού, αν δεν μελετάς το Λόγο του Θεού, δεν θα έρχεται η πίστη μέσα στην καρδιά σου. Δεν θα έρχεται η χαρά και η ευλογία που δίνει μόνο η Γραφή. Ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό η προτροπή είναι για σένα σήμερα. Ταύτα μελέτα. Τι να μελετάω, το Λόγο του Θεού, τον αιώνιο Λόγο του Θεού, να εγκύψεις μέσα στον τέλειο νόμο της ελευθερίας και να νιώσεις την ελευθερία που δίνει ο Λόγος του Θεού, η Γραφή, ο Λόγος που εστάλθηκε από τον Πατέρα τον Ουράνιο για σένα σήμερα. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού ήταν τότε για τον Τιμόθεο αλλά είναι για όλους εμάς σήμερα. Ταύτα μελέτα λέει και σε αυτά να μένεις. Όχι μόνο να τα μελετάω, αλλά και με προτρέπει ο λόγος του Θεού να μείνω σε αυτά που είναι γεγραμμένα. Γιατί αν μένω και βάζω βαθιές ρίζες μέσα στο λόγο του Θεού, δεν πρόκειται να σαλευτώ, δεν πρόκειται να κουνηθώ, δεν πρόκειται να με πλακώσουνε οι δυσκολίες και τα βάρη και οι θλίψεις και στεναχώριες. Πάντα θα υπάρχει διέξοδο, πάντα θα υπάρχει οδός ανοιχτή για μένα και για σένα σήμερα που παίρνεις απόφαση να μένεις και να μελετάς και να ακολουθείς το γεγραμμένο λόγο. Είναι μια ωραία προτροπή μέσα από το λόγο του Θεού γιατί έτσι θα είναι προς πάντας φανερά η προκοπή σου. Η προκοπή σου η πνευματική, το πρόσωπό σου θα λάμπει, θα λάμπει από το φως που θα, που θα πλησιάζεις τον Ιησού Χριστό που είναι το φως του κόσμου και θα παίρνεις και εσύ φως και θα λάμπει το πρόσωπό σου, θα λάμπει η ζωή σου. Τα πάντα θα είναι μέσα στην στη δική σου ζωή σε τάξη. Γι' αυτό σε παροτρέπει προ, ο Λόγος του Θεού, μας προτρέπει να το πω καλύτερα σε όλους μας. Τ αυτά μελέτα και σε αυτά να μένεις για να είναι φανερά η προκοπή σου και να προσέχεις τώρα τον εαυτό σου. Καθώς θα μένεις, καθώς θα διαβάζεις το Λόγο του Θεού, θα κοιτάς μέσα από το λόγο του Θεού τον εαυτό σου, τη ζωή σου, τον αγιασμό σου, την καθαρότητα. Γιατί υπάρχει η πρόσκληση από τον Πατέρα Θεό να γίνουμε Άγιοι καθώς Αυτός είναι Άγιος. Πρέπει να, να μορφωθεί ο χαρακτήρας του Ιησού Χριστού μέσα στη δική μου ζωή και στη δική σου ζωή. Σε αγαπάει ο Χριστός και καθώς θα μορφώνεται ο χαρακτήρας, του Ιησού Χριστού μέσα στη δική σου ζωή θα απολαμβάνεις και την αγάπη του Χριστού, σε, πρόσεχε σε αυτόν και στη διδασκαλία και όχι μόνο να προσέχεις και να επιμένεις αυτά με επιμονή, όχι με επιπόλαια, με πολεότητα αλλά με υπομονή να, επι, να επιμένεις να εκτελεστεί ο γεγραμμένος λόγος μέσα στη ζωή σου. Γιατί όπως είπαμε θα νιώσει ελεύθερος, θα νιώσει χαρούμενος, θα νιώσει ευλογημένος, θα νιώσει παρηγορημένος, θα νιώσεις να ανεβαίνεις ένα σκαλοπάτι και να φανερώνεται η βασιλεία και να αποκαλύπτεται η βασιλεία των ουρανών σε σένα. Γι' αυτό αξίζει να πάρεις αυτή την προτροπή σήμερα μέσα στην καρδιά σου. Ταύτα με σταύτα με για να είναι φανερή η προκοπή σου η πνευματική, αλλά και η προκοπή σου μέσα σε αυτή τη ζωή, γιατί τούτο πράττων και τον εαυτό σου θα σώσεις, αλλά και θα και το περιβάλλον σου γύρω που ακούει εσένα. Που που έχεις εγκύψει μέσα στο τέλειο νόμο της ελευθερίας θα χαρίζεις και σε αυτούς ελευθερία από τα δεσμά του σκότους. Σήμερα ο Χριστός μας δίνει μια ωραία πρόσκληση, μια πρόσκληση αγάπης να μείνουμε και να εγκύψουμε μέσα στον τέλειο νόμο της ελευθερίας, να αγαπήσουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, να κάνουμε πράξη στη ζωή μας το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και τότε πραγματικά θα νιώσουμε ευτυχισμένοι και χαρούμενοι, τότε πραγματικά θα τη χαρά, την ευλογία που έχει ετοιμάσει προκαταβολής κόσμου ο Πατέρας ο Ουράνιος. Σήμερα σε προσκαλεί ο Χριστός να εγκύψεις με, μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, να το μελετήσεις, να το σπουδάσεις, να το διαβάσεις με με, με θέρμη για να, να γραφτούν τα λόγια του ευαγγελίου μέσα στην καρδιά σου και πραγματικά τότε το στόμα σου θα είναι γεμάτο από τους λόγους του Θεού και θα έχεις λόγους παρηγορητικούς για κάθε άνθρωπο αλλά και για κάθε δυσκολία στη, στη ζωή σου που θα την αντιμετωπίσεις θα την αντιμετωπίζεις με το λόγο του Θεού. Γι' αυτό σήμερα καθώς διαβάσαμε να μείνουμε και να επιμείνουμε στο γεγραμμένο λόγο για να έρθει η προκοπή στη ζωή μας και αυτή να είναι φανερή προς πάντα στους ανθρώπους γιατί ο Ιησούς Χριστός θα είναι δίπλα σου και θα σου κρατάει το χέρι και θα σε οδηγεί στην οδό της ευλογίας και της χαράς. Ταύτα μελέτα σε αυτά μένε για να είναι φανερή η προκοπή σου. Αμήν.